Η κινητοποίηση είναι μέσα στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων για ενέργεια και θέρμανση. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι εχθρικός απέναντι στις ανάγκες των λαϊκών οικοκυριών. Αυτό φάνηκε πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα η μονάδα 3-4 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που τροφοδοτεί με τηλεθέρμανση την πόλη της Κοζάνης δεν επαρκούσε το θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα για να ενισχυθεί το θερμικό φορτίο να καταναλώνουν πολλούς τόνους πετρέλαιο η ΔΕΙΑΚ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ να ανακοινώσει αυξήσεις 10% στο τιμολόγιο της τηλεθέρμανσης. Βέβαια, όλα αυτά δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με η μέση λαϊκή οικογένεια της περιοχής που πληρώνει για άλλη μια φορά το μάρμαρο με πανάκριβο ηλεκτρικό και πανάκριβη θέρμανση.